Τεκμαρέξ.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου Sony WF 1000XM4. τα ήδη πάρα πολύ άριστα και ωραία XM3 ήρθαν στην καινούργια έκδοση με αρκετές βελτιώσεις και έτσι αναβαθμίσεις στα σημεία. Αξίζουν όμως τα περίπου 370 με 400 ευρώ που τα βρίσκουμε. Πάμε να δούμε και να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν η θήκη των ακουστικών. Πάμε να την ανοίξουμε. Έχετε με τη θήκη βέβαια. Έχει θήκη στο εσωτερικό. Και μόλι το ανοίξουμε έχουμε μια διάταξη μέσα κάπως έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε μέσα τα ακουστικά, πολύ ωραία διπλωμένα. Ένα USB Type-C μικρό καλώδιο, θα ήθελα να είναι παραπάνω. Ένα 3,5 χιλιοστά audio jack σε audio jack για να συνδέσουμε, έχει βίσμα για να τα συνδέσουμε με καλώδιο σε οποιαδήποτε συσκευή. Και αυτό το καλώδιάκι που μπαίνει στο αεροπλάνο έχει ειδικά βίσματα για να ακούμε από εκεί μουσική. Από εκεί και πέρα, έχουμε τα ακουστικά. Έρχονται με αρκετά νέα χαρακτηριστικά και το βασικό είναι το Active Noise Cancellation, το οποίο την περίοδο που το δοκιμάζω είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο που έχω συναντήσει ποτέ ε, στη ζωή μου. Πραγματικά, όταν το το, να το ενεργοποιώ, πολλές φορές δεν ακούω και τη φωνή μου τόσο δυνατά. Μιλάμε για τόσο καλά... Ε, Τώρα που όταν έχει καλό καιρό έξω ή όταν καπνίζω για παράδειγμα μέσα στο δωμάτιο ή καπνίζουν φίλοι ε, και ανοίγω άμα τα φορέσω και μηχανάκι να περάσει απ' έξω, στα 5 με 10 μέτρα θα ακούσω ελάχιστο από τον ήχο του. Σε φάση ένα μικρό βουητό, ε, ήχους, τηλεοράσεις που παίζουν πίσω, ε, ομιλίες, θορύβους... Ε, τα παγάκια που έφτανε το ψυγείο στο διπλανό δωμάτιο, οτιδήποτε, δεν ακούς τίποτα. Και πλέον το Active Noise Cancellation είναι και βελτιωμένο για να μην περιοριστεί μόνο σε ήχους ε, του δωματίου και του σπιτιού, αλλά και αν τα έχουμε σε εξωτερικούς χώρους, να απομονώσει του ε, τους ήχους όπως αυτοκίνητα που περνάνε, μηχανάκια, λεωφορεία, τους ήχους του αεροπλάνου αυτό το βουητό, το συνεχές, εξαιρετικός ήχος. Τι άλλο φέρνει ε, τι άλλο θέλουν τα XM4, 1000 XM4. Έχουν καταρχά όταν τα φοράμε είναι πάρα πολύ άνετα. Έτσι, left, right, εδώ. Τώρα για παράδειγμα, ακόμα και με κλειστά, δεν ακούω εξωτερικού τόλμου. Ακούω και τη φωνή μου πιο απομακρυσμένη και πολλέ φορέ φωνάζω. Ε, αν τα ενεργοποιήσω, ξεκινάει απευθεία το ακτιβινό τη κανσελία σου εκεί. Απόλυτη σιωπή. Εδώ αυτό για παράδειγμα το ακούω ελαφριά αλλά το ακούω. Μόλις το ενεργοποιήσω δεν ακούγεται τίποτα. Ε, πάρα πάρα πολύ βολικά στα αυτιά δεν είναι οχλή το μαξιλάρι είναι ρυθμιζόμενα πάνω εδώ έχουμε ένα μαξιλάρι για να μην μπορώ να το κεφάλι μας, τα χρησιμοποιώ εδώ και περίπου ένα μήνα τα έχω στο γραφείο. Ε, τα χρησιμοποιώ γύρω στις 15 με 18 ώρες την ημέρα, πάντα όταν είμαι στο γραφείο και δουλεύω. Και επειδή τελευταία έχει πέσει αρκετή δουλειά, ε, δεν σηκωνώ, με και καραντίνα και δεν έχω και πού να πάω. Οπότε γενικά ακούω πάντα μουσική ε, και τα φοράω για να περνάει και η ώρα μου προφανώς. Ε, πολλές φορές έρχεται η σύζυγος από πίσω, δεν ακούω τίποτα και πετάγομαι. Πετάγομαι. Δεν την έχω ακούσει, μα κουμπάει στην πλάτη, πετάγομαι. Είναι εξαιρετικό το Active Noise Cancellation, πολύ ανατακουστικά. Δεν με έχουν κουράσει ποτέ κατά τη διάρκεια τη μέρα παρά την πολύ όρη χρήση. Και μιλώντα για πολύ ωραία χρήση, προσφέρουν 30 ώρε αυτονομία με το Active Noise Cancellation ανοιχτό, 38 με το Active Noise Cancellation κλειστό. Και αν τα φορτίσουμε 10 λεπτάκια περίπου, μα δίνουν γύρω στι 5, όχι, ή το ανάποδο. Ναι, 10 λεπτάκια περίπου μας δίνει ε, 5 ώρες αυτονομία, το οποίο είναι εξαιρετικό. Το άλλο γάματο που έρχονται τα ακουστικά και δεν τα είχαν τα XM3, τα προηγούμενη γενιά, είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε ταυτόχρονα τον υπολογιστή μας ή τον λάπτοπ μας ή την κονσόλα μας ή οτιδήποτε και το κινητό μας παράλληλα. Έτσι όταν θα δεχτούμε κάποια κλίση, αυτόματα γυρίζει αυτό, τα γυρίζουν τον ήχο στο τηλέφωνο μας... Έχουν ε, μικρόφωνα πάνω, πέντε συνολικά ε, και κάνουμε την κλίση μας και μόλις κλείσουμε την κλίση επιστρέφει στην άλλη πηγή που έπαιζε τη μουσική μας, την ταινία μας ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούμε ε, και έχουμε σύνδεση για να παρακολουθούμε. Εξαιρετικές λειτουργίες. Επίσης, την ώρα που τα χρησιμοποιούμε έτσι, και ακούμε τη μουσική μας, επειδή δεν μπορούμε να ακούσουμε τους άλλους να μας μιλάνε, αν ακουμπήσουμε το χέρι έτσι εδώ πάνω, χαμηλώνει πολύ η μουσική, κλείνει το active noise cancellation και ανοίγει το ambient sound, οπότε λαμβάνει τους ήχους από τα μικρόφωνα του περιβάλλοντος χώρου και τους περνάει στο, στα ακουστικά μας, στα ηχεία του, των ακουστικών. Οπότε με το που κάνουμε έτσι, χαμηλώνει ότι ακούμε και ακούμε τον, κόσμο γύρω μας, οπότε μπορεί αν έρθει κάποιο να μας μιλήσει, να απλά κουμπάμε το χέρι εδώ πέρα πάνω και του ε, τους μιλάμε κανονικά. Ε, ναι, εντάξει, μπορείς να τα βγάλεις εκείνη την ώρα, αλλά μπορεί και να μην δεν τα βγάλεις. Αρκετά χρήσιμη λειτουργία, δεν είναι καλή φάση αυτό μέσα, έκου, βάλε, βγάλε, βγάλε, βάλε. Ε, αλλά, τι άλλο έχει που δεν έχουν τα XM3. Στο εσωτερικό, όπου τώρα ακούω τη φωνή μου πάρα πολύ μετά, παίζει να φώναζα κιόλα. Ε, στο εσωτερικό, εδώ, θα βρούμε ε, ambient ε, sensor, ε, στήρα στην ουσία απόστασης. Ε, όχι ambient, ε, proximity sensor, συγγνώμη, το οποίο κάθε φορά που τα βάζουμε ή τα βγάζουμε, καταλαβαίνει πότε γενικά τα φοράμε, οπότε αν ακούμε ένα τραγούδι και το βγάλουμε, παπ, κάνει pause στη μουσική. Με το που τα ξαναβάλουμε στα αυτιά μας, συνεχίζει τη μουσική κανονικά, το οποίο βολεύει γιατί εξοικονομεί και μπαταρία όταν δεν τα χρησιμοποιούμε και τα έχουμε πάνω στο γραφείο, κλείνουν αυτόματα, οπότε δεν καίει και μπαταρία. Ε, από εκεί και πέρα ποιότητα ήχου mind blowing που λένε και στο χωριό μου. Εξαιρετικά. Τρομερό μπάσο, πεντακάθαρες ψηλέ. Δεν τσιρίζει τα αυτοί να τσιρίζουν έτσι και να το νιώθω στριπάει τα αυτή. Πεντακάθαρες κρυστάλλινε ψηλέ. Ε, οι μεσαίε είναι άριστες, άριστες και είναι από τους καλύτερους ήχους που έχω ακούσει σε ακουστικά hands down. Άριστα. Πάρα πολύ καλό ήχο, τρομερή ένταση. Ε, και αν το βάλουμε και με το καλώδιο, με το, 3,5 χιλιοστά καλώδιο, με το 3,5 χιλιοστά, χιλιοστά audio jack, ε, παίζει πιο δυνατά. Για κάποιο λόγο. Ε, ίσως το κάνει αυτό η Sony, επειδή εκεί δεν χρειάζεται κάποια τροφοδοσία ιδιαίτερη. Ε, παίρνει ρεύμα από την θύρα των ε, ακουστικών, οπότε εκεί δεν πρέπει να κάνει οικονομία στην μπαταρία. Παίζουν και πιο δυνατά και παίζουν εξαιρετικό ήχο σε όλες τις συνθήκες. Άριστα ακουστικά. Άριστα. Πεντακάθαρος, πραγματικά ωραίος ήχος. Πολλές φορές τώρα έκανα ε, μοντάζ των βίντεο στα, με τα ηχεία αυτά και έβαζα να παίξω πιο παλιά βίντεο που έχω πολύ καλά ακουστικά επίση. Δεν είναι των 400 ευρώ, είναι των 200, αλλά είναι πάρα πολύ καλά ακουστικά για αυτή τη δουλειά. Και έλεγα ότι ξέρει τι, μπορούσα να καθαρίσω λίγο παραπάνω τον ήχο. Είναι εξαιρετικά ηχεία και έχουν και ωραίε λειτουργίε πάνω που κάνουν τον ήχο ακόμα καλύτερο. Θα του δούμε στη συνέχεια, θα δούμε και την εφαρμογή των ακουστικών. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά ελαφριά δεν κουράζουν. Τα έχει πάνω εδώ είναι επιφάνειες αφής έτσι ώστε όταν κάνουμε τάκ κάνει play και pause ε, άμα κάνουμε swipe προς τα μπροστά πάει μπροστά το, προς το επόμενο τραγούδι swipe προς τα πίσω πάει προφανώς πίσω κάτω και πάνω αυξάνει αυξομειώνει την ένταση πάνω αυξάνει κάτω μειώνει ε, και έχουμε και ένα πλήκτρο το οποίο γραφικά στον πάνω, που αν το πατήσουμε ανοίγει το voice assistant που έχουμε, είτε αυτό είναι το google assistant, είτε είναι το Alexa είτε είναι ίσως και το Siri, δεν έχω δοκιμάσει αλήθεια είναι στο iPhone ε, Είναι εξαιρετικά ακουστικά με πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες όπως θα δούμε τώρα και στην εφαρμογή Πάμε να δούμε την εφαρμογή Πάμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή και πριν δούμε την εφαρμογή να δούμε και κάποια άλλα πράγματα και από τα ακουστικά. Εδώ, καταρχάς μέσα είναι αυτό που βλέπουμε εδώ: είναι ο proximity sensor για να καταλαβαίνει πότε φορά με τα ακουστικά. Πολύ εύκολα ε... και μαλακά ευγενικά. Όχι εύκολα, ευγενικά και μαλακά ε... μαξιλαράκια και εδώ και πάνω. Συνολικά, βλέπουμε εδώ. Εστίασε, ελά, μπορεί. Ωραία, ένα, δύο, τρία μικρόφωνα, είναι εδώ μέσα στη γρήγια δεν ξέρω αν φαίνονται πολύ καθαρά ε, και άλλα δύο από εδώ, ε, συνολικά πέντε και φυσικά έχουν την δυνατότητα να περιστρέφονται και να μαζεύονται πάρα πολύ ωραία για να μπουν και στη θήκη ε, και να είναι εύκολα στη μεταφορά. Από εκεί και πέρα εδώ είναι η επιφάνεια αφής, έχουμε το πλήκτρο custom εδώ εδώ και δίπλα του το power button ενώ από εδώ έχουμε την USB Type-C θύρα για φόρτιση ε, όχι για σύνδεση υπολογιστή όμως γιατί αν θέλουμε σύνδεση στον υπολογιστή 3,5 χιλιοστά jack με καλώδιο βέβαια αν θέλουμε σύνδεση έτσι ε, αυτά και βλέπω και τα υπόλοιπα μικρόφωνα από εδώ πίσω πίσω από το ε, εδώ από τις γρήγες, γενικά έχει, εξε... και άλλο μικρόφωνο, και αυτό το μικρόφωνο είναι, και αυτό το μικρόφωνο είναι, έχει πολύ πολύ πράγμα για να πετύχει και το Active Noise Cancellation. Πάμε λοιπόν στην εφαρμογή. Ωραία. Έχω συνδέσει το κινητό. Μας βγάζει εδώ Adaptive Sound Control για να καταλάβει που είμαστε, το έχω βάλει σε φάση εδώ έχει καταλάβει ότι είμαι στο γραφείο ξέρω εγώ και μπορούμε να αποθηκεύσουμε και τοποθεσίες όπου προφίλ δηλαδή όπου θα αναγνωρίζει που είμαστε από το GPS και θα ρυθμίζει τον ήχο ανάλογα, ανάλογα με τον ήχο, με τον θόρυβο που έχει στο χώρο και στην τοποθεσία που είμαστε. Στο κομμάτι του ήχου Ambient Sound Control έχει να φτιάξουμε επίπεδα όταν είμαστε κάπου χαμηλά, όταν είμαστε έξω και χιωμιλίε κτλ. Και ή όταν είμαστε σε κεντρικού δρόμου που περνάνε αυτοκίνητα και γίνεται λίγο χαμούλη, και να εστιάσουμε στι φωνέ έχει το speak to chat το οποίο εμένα δεν με βόλεψε ιδιαίτερα δηλαδή άμα ξεκινήσω να μιλάω χαμηλώνει τον ήχο ε, και ανοίγει το ambient sound ε, για να ακούμε τους ε, θορύβους γύρω μας ε, το οποίο εντάξει μετά σου λέει θέλει 20 τα περίπου αν πάμε εδώ για παράδειγμα όχι εδώ είναι ναι σου λέει μετά από 30 δευτερόλεπτα να συνεχίσει πάλι όταν δεν ξαναμιλήσω και πολλές φορές επειδή εγώ μπορεί να έβηχα και το πιανε σαν ομιλία, οπότε μου χαμήλωνε συνέχεια τον ήχο. Δεν με βόλεψε, ίσω κάποιος σου βόλεψε, εμένα δεν με βόλεψε. Έχουμε εδώ πέρα το Noise Cancelling Optimizer που αν το πατήσω ανοίγει ένα. Ναι, τα πρέπει φορέσω βέβαια. Ε, μετράει τα αυτιά μα, ε, τις από το, διάφορα σκηνικά μέσα στο αυτί μας ε, την ατμοσφαιρική πίεση, τον περιβάλλοντα θόρυβο και φτιάχνει ένα ωραίο έτσι, προφίλ και φυσικά αν πατήσουμε πού ε, είναι όχι, εδώ πιο κάτω είναι. Reanalyze ε, μα ζητάει να βγάλουμε μια φωτογραφία το πρόσωπό μας και το κάθε αυτή μας ξεχωριστά για να αναλύσει το πρόσωπό μας. Κάνει μια έτσι δηλαδή ε, 360 μοίρες φάση γύρω το ε, κεφάλι μας για να ε, δει πως είμαστε και να ρυθμίσει τον ήχο ανάλογα και έχει και Optimize Apps Touch Sensor Control Panel, από εδώ πέρα ρυθμίζουμε το touch της, των ακουστικών ε, Αν θέλουμε να κλείνει αυτόματα, προφανώς το έχω βάλει όταν τα βγάζω να κλείνουν τα ακουστικά Για να σώνει και μπαταρία ε, και να το κάνει και παύση όταν τα βγάζω και φυσικά εδώ πέρα είναι τα αναβαθμίσεις και κάποια notifications τέλος πάντων ε, γενικά έχει πολύ πράγμα και είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει εδώ με την τοποθεσία αναλόγως με το που είμαστε εδώ να ρυθμίζει ανάλογα το προφίλ του ήχου είναι εξαιρετικό οπότε θα σας δώσει το noise cancellation στα καλύτερά του ε, τώρα εντυπώσεις γι' αυτό άριστες εξαιρετικά ακουστικά και σε ποιότητα ήχου και σε λειτουργίε. Δεν νομίζω πως θα βρούμε κάτι καλύτερο σε αυτά τα χρήματα. Είναι αρκετά δύσκολο. Μπορούμε να βρούμε παραπλήσια, αλλά όχι σίγουρα όχι καλύτερο. Ο ήχο είναι εξαιρετικό. Ε, Φανταστικό, πολύ ωραία βαθιά μπάσα. Τρομερά καθαρέ ψηλέ που αυτό σπανίζει και γενικά πολύ γεμάτο ήχο με πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Οι λειτουργίε είναι εξαιρετικέ. Το Active Noise Cancellation δεν έχει ανταγωνισμό, δεν έχω δει κάτι καλύτερο μέχρι στιγμή πουθενά. Και είναι πάρα πολύ βολικά η αυτονομία. Με 30 ώρε αυτονομία συνεχή αναπαραγωγή, συνεχού αναπαραγωγή με το Active Noise Cancellation και 38 χωρί το Active Noise Cancellation. εντάξει, πόσο παραπάνω. Δηλαδή, εξαιρετικά. Ίσως την εμφάνιση να ήθελα να είναι λίγο πιο fancy, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Δηλαδή δεν με πειράζει εμένα προσωπικά, τα θεωρώ μια χαρά. Ε, οπότε είναι ok για εμένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς. γούστα είναι αυτά. Ε, αυτά από τα WH1000 XM4 με τα απαράδεκτα όνομα, αλλά την εκπληκτική επίδοση σε ήχο και σε χαρακτηριστικά. Ε, αξίζουν το είναι, προσοχή σας, 1100. Είναι με το που το βάζεις και τα ανοίγει, και ανοίγει το noise cancellation, βρίσκεσαι σε άλλο κόσμο, σε απομονώνει απ' όλα, είσαι στο δικό σου προσωπικό χώρο που νιώθεις ασφάλεια, ε, φροντίδα και προδέρμη που λέμε, ε, δεν σε ενοχλεί τίποτα άλλο, συγκεντρώνεσαι σε αυτό που ακούς, Ακούς διαφορετικά τη μουσική. Δεν έχεις εξωτερικούς θορύβους να σε ενοχλούν και να σου τραβούν την προσοχή. Και πραγματικά, επειδή ακούω συνέχεια μουσική, νιώθεις τη μουσική. Εξαιρετικά ακουστικά. Ε, και η τιμή είναι οκ. Okay. Αν δεν σας ενδιαφέρει το εδώ αισθητήρα, ε, το πιο προηγμένο Active Noise Cancellation κυρίως είναι κοινό αλλά εκτός δεν έχει αυτό με τις τοποθεσίες τόσο και με τους πολύ έντονου θορύβους όπως ε, τους, βασικά τις πιο υψηλές κοινότητες γι' για αυτό δεν ακούς μηχανές για παράδειγμα εύκολα με τα ακουστικά αυτά αν δεν θέλετε αυτές τις λειτουργίες και θέλετε ένα αρκετά καλό Noise Cancellation τότε στα 200 περίπου ευρώ έχουν τα XM3 που έχουν την ίδια αυτονομία, την ίδια ποιότητα ήχου Εντάξει, δεν έχουν τον αισθητήρα εδώ πέρα, όπως είπα, το proximity sensor, ε, δεν έχουν τόσο να το, το active noise cancellation, ε, δεν έχουν... Ε, τι άλλο δεν έχουν, ε? Α, και δεν μπορείς να συνδέσεις δύο συσκευέ. Εγώ που τα χρησιμοποιώ την ώρα που δουλεύω, συνδέω και το κινητό μου πάνω σε αυτά, οπότε δεν χάνω και κλήσει. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί με αυτά τα ακουστικά δεν θα ακούσει το κινητό σου να χτυπάει, έτσι. Οπότε τα συνδέεις πάνω και όταν τα χτυπήσει, αυτό... Ε, το ακούς από τα ακουστικά και μπορείς να το γυρίσεις να απαντήσεις με ένα tap πάνω στο ακουστικό ε, και να γυρίσει κλίση στο κινητό. Γι' αυτό είναι βολικό. Αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό και τα XM3 στα 2 κατοστάρικα είναι πάρα 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 πολύ καλή επιλογή και γι' αυτό είπα πως τα πολύ καλά XM3 γίνανε ακόμα καλύτερα. Και μάλλον θα είναι και αυτός ο τίτλος του άρθρου και του review. Αυτά λοιπόν από αν σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up, σαν πάντα δεν έχετε κάνει ήδη, θα βοηθήσει πάρα πολύ, τα link για τα social media είναι στην περιγραφή, αφήστε και ένα comment να μας πείτε τη γνώμη σας κι εσείς, ε, ξέρω ότι είναι ακριβά αλλά ο καλός ήχος είναι, συνήθως πληρώνεται, δηλαδή δεν έχω βρει πολύ καλά ακουστικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Ε, Συνήθω είναι πάνω από 200 στάρικα. Από εκεί ξεκινάει το να είναι ok και αρκετά καλά. Ακουστικά και πάνω για να πάσει σε τόσο ποιοτικό ήχο και τόσο ποιοτικά χαρακτηριστικά, καλό ή κακό. Ε, και φυσικά φεύγει μέχρι και χιλιάρικα. Ε, πείτε μα τη γνώμη σα. Αν τα έχετε δοκιμάσει, αφήστε μα και σε μια εντύπωση και εσεί κάτω να δούμε αν συμφωνούμε και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.